Αναφέρομαι σε αυτό τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί φέτος η παραγωγή της μαστίχας στην Χίο. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως σε Φόλης της Ύλης μαζί με τον κύριο Γιώργο Τούμπο, πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Νομίζω ότι μας ακούει, είναι στην άλλη γραμμή του Skype. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Και σε πολύ λίγο κοντά μας θα είναι και ο κύριος Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας και Μαστίχας. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτή την συζήτηση μαζί. Αναφερόμαστε σε μια μεγάλη καταστροφή πριν από την κακοκαιρία που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε προλάβει να συλλέξετε μόλις το 20% της παραγωγής. Άρα δηλαδή υπομένει ακόμη ένα 80% που στην ουσία χάθηκε. Ναι. Τα ξημερώματα της 4ης 11 Σεπτεμβρίου είχαμε μια ισχυρή βροχόπτωση στο νησί. Η βαθμονόμηση ήταν μεταξύ 5 και 13 πόντους νερού. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε μαζέψει στα τέλη Αυγούστου περίπου το 20% που αντιστοιχεί στην πίτα μαστίχας. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος, δηλαδή το 80% ήταν στο χωράφι ακόμα. Από αυτό το 80% ένα μεγάλο μέρος έχει καταστραφεί. Ήδη στο νησί βρίσκονται κλιμάκια του ΕΛΓΑ, οι οποίοι ελέγχουν, κάνουν τις αυτοψίες για το μέγεθος της καταστροφής. Κύριε Τούμπο, επομένως, αυτή τη στιγμή για πόση παραγωγή μιλάμε φέτος και αν με αυτή την παραγωγή είστε σε θέση να καλύψετε και τις εξαγωγές και τα μεταποιητικά προϊόντα. Με ασφάλεια δεν μπορώ να σας πω πόσο παραγωγή θα πάρουμε φέτος, δηλαδή στο 2024-2025. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα σενάριο πολύ μικρότερης παραλαβής, δηλαδή συνήθως παίρνουμε κοντά στους 200 τόνους. Οι εκτιμήσεις μας αυτή τη στιγμή είναι περίπου 100, θα πάρουμε γύρω σε 110 τόνους. Αυτό μας φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση. Ήδη ο προϋπολογισμός του 2024 θα διαθέσουμε λιγότερη μαστίχα στην αγορά, έτσι ώστε του χρόνου να μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά την οποία θα έχουμε. Και γενικά μπαίνουμε σε μια φάση όπου είμαστε πολύ συγκρατημένοι για να μπορέσουμε και να ανταπεξέλθουμε στη συζήτηση, δηλαδή στους πελάτες μας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ο οργανισμός αλλά και η μαστιχοπαραγωγή σαν οντότητες και φυσικά πρόσωπα να μπορέσουν να μην έχουν μεγάλες δυσκολίες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η βροχόπτωση στις περιόδους τέλους Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου είναι κάτι συνηθισμένο στοιχείο. Το μέγεθος όμως της βροχόπτωσης ήταν τέτοιο, όπου νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, πρέπει να έχουν πάρα πολλά χρόνια να ξαναγίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό είναι και αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Κύριε Τούμπο, κάποια στιγμή σκεφτόμασταν ότι άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών είναι αυτό που αναφέραμε και πριν από λίγο. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια διαθέσιμης παραγωγής για να καλυφθούν οι παραγγελίες. Και λίγο μετά τις καταστροφές γνωρίζουμε ότι στην περιοχή βρέθηκε και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα θα ληφθούν κάποιες αποζημιώσεις, κάποια βοηθήματα για τους μαστιχοπαραγωγούς. Ναι, η εκτίμηση του κλιμακίου του ΕΛΓΑ που βρέθηκε, πρέπει να πω, την Τετάρτη, είχαν έρθει από Τρίτη βράδυ στο νησί, βλέποντας τα προγνωστικά ότι έρχεται βροχόπτωση, ήταν ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση, έχουμε το μέγεθος της καταστροφής, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Θα ξέρουμε πολύ κοντά στις πρώτες, μάλλον στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, που ξεκινώνει παραλαβές για να δούμε ποιες είναι οι ποσότητες οι οποίες έχουμε να λαμβάνουμε και να δούμε και τη δυναμική των παραδόσεων. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε και στην συζήτησή μας τον κύριο Γιάννη Μανδάλη, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Αυτή τη φορά καταφέραμε να είστε κοντά. Όλες τις προηγούμενες έχουμε μιλήσει μέσω Skype. Ούτε σας περιμένατε μια τέτοια καταστροφή. Όχι, όχι. Εμείς είμαστε απόλυτα συντονισμένοι με αυτά που είπε ο πρόεδρος και το Κέντρο Έρευνας στην κατοργή του εταιρεία του Συνδέσμου της Μαστίχας. Πρωτοφανής η καταστροφή. Ο πρόεδρος τα ζήσανε και από πρώτο χέρι. Νομίζω εικόνες δεν ξέρω αν υπάρχουν στο καταγεγραμμένο στα τελευταία 50 χρόνια. Αμφιβάλλω αν υπάρχουν έτσι, εικόνες τέτοιες καταστροφής. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η απώλεια των εισοδημάτων των μαστιχοπαραγωγών. Τώρα, εμείς
ως νομικά πρόσωπα και ως δραστηριότητες μεταπηδικές, εμπορικές κτλ. Νομίζω θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Θα είναι όλοι εκτιμάμε ότι θα είναι μια δύσκολη διετία τουλάχιστον, έτσι όσον αφορά όχι μόνο τη διάθεση μας τέτοιας, αλλά ακόμα και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι έτσι σε σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προϊόντα κτλ. Ακριβώς, και έρχεται μια δύσκολη διετία και για τους δύο και για πολλούς άλλους μαστιγοπαραγωγούς της περιοχής, μετά από μια διετία που ήταν αρκετά δυναμική για εσάς. Γι' αυτό είχατε συνάψει και πάρα πολλές συμφωνίες και είχατε μπει και σε πολλές σημαντικές αγορές. Ναι, γενικά ο όμιλος της μαστίχας, έτσι με επίκεντρο πάντα το συνδέσμο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Με σημαντικές επενδύσεις, με σημαντικές οικονομικές επιδόσεις τόσο για τους παραγωγούς όσο για τα νομικά πρόσωπα. Οπότε ήταν, ξέρετε, ένα απροσδόκητο έτσι σοκ, παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε ότι όλος ο πρωτογενής τομέας είναι τεθειμένος έτσι στη φύση και στις αλλαγές, στις φυσικές μεταβολές. Και πιθανά πλέον και στην κλιματική αλλαγή, αλλά τέλος πάντων ακόμα είναι νωρίς να... Θα περιμένουμε τους γεωπόνους της Ένωσης, θα περιμένουμε τα στοιχεία που ανέφερε πριν ο Γιώργος όσον αφορά το οποίο θα είναι το μέγεθος της ζημιάς, την ψυχολογία των παραγωγών. Έτσι. Να σταθούμε στην ψυχολογία των παραγωγών. Να πάμε λίγο στον κύριο Τούμπο, γιατί έχει άμεση σχέση με όλους τους μαστιχοπαραγωγούς της περιοχής. Η ψυχολογία τους πώς είναι αυτή τη στιγμή, που ένα τεράστιο μέρος της παραγωγής έχει χαθεί. Και επίσης, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν κατά κάποιο τρόπο κάποιες διαδικασίες συγκομιδής. Όπως είπε και προηγουμένως ο Γιάννης, αρχικά ήταν ένα σοκ για όλους μας, γιατί η καλλιέργεια της μαστιχάς είναι μια πολύ δύσκολη καλλιέργεια, είναι μια κατεξοχήν χειρονακτική εργασία. Και μετά από 5 μήνες να βλέπεις τον κόπο σου να έχει εξαφανιστεί κάτω από το δέντρο, είναι σοκ. Ευτυχώς, μετά τις πρώτες 4-5 μέρες, ο κόσμος αναθάρισε. Κάποιοι από αυτούς βέβαια μάζεψαν ό,τι είχε απομείνει, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το κέντημα, συνέχισαν τις εργασίες, έτσι ώστε, γιατί η αλήθεια ότι τις επόμενες 15 μέρες δεν λείπει βροχή στο νησί και νομίζω ότι ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, τουλάχιστον να σώσει ό,τι έχει χάσει κατά τη βροχή την οποία αναφερόμαστε τώρα. Σε κανονικές, υποκανονικές συνθήκες, πότε θα ολοκληρωνόταν η συγκομιδή? Ξέρετε, τα τελευταία 10 χρόνια, 15, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Παλιότερα ξεκίναγε η καλλιέργεια, το κέντημα δηλαδή, προς τις αρχές Ιουλίου και τελείωνε τους Σταυρούς στις 15 Σεπτεμβρίου. Με την κλιματική αλλαγή έχουμε έρθει πολύ πίσω. Ξεκινάμε τέλος Ιουλίου και όσο πιο πολύ μπορούμε μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που έχει δροσιά και τα δέντρα επανακάπτουν και είναι πιο παραγωγικά. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πλέον κεντάμε και το Σεπτέμβριο και ξεκινάμε να μαζεύουμε τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβριου με αρχές Οκτώβρη. Κύριε Μανδάλα, μια ερώτηση για εσάς. Όπως είπαμε, τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να ήταν πολύ καλές χρονιές για τη μαστίχα, αλλά προφανώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και την εμφάνισή της θα την έχετε αντιληφθεί και από το ίδιο το δέντρο, αλλά και στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιείτε και εσείς. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε προληπτικά? Υπήρχε ένα σχέδιο πριν και από αυτές τις καταστροφές, που εντάξει, με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Σχέδιο με την έννοια της πρόληψης δεν νομίζω να υπάρχει. Οι ιδέες όμως έχουν διατυπωθεί πολλές. Η Ένωση επεξεργάζεται έτσι, διάφορα σενάρια διαχείρισης τόσο κρίσεων, οι οποίες να έρχονται να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι η υπερβολική ζέστη, όπως είναι οι φωτιές, όπως είναι οι πλημμύρες κτλ. Όμως, νομίζω, και αν κάνω λάθος, ο Γιώργος θα μας το πει, δεν νομίζω ακόμα να έχουμε καταφέρει γιατί να καταλήξουμε σε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, διότι ουσιαστικά παρουσιάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, ακόμα και οι θερμοκρασίες, ακόμα και η αυξομοίωση της σχετικής υγρασίας που χρειάζεται το δέντρο τους προηγούμενους μήνες, ακόμα και αυτά είναι νέα δεδομένα. Οπότε, η επιστημονική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση
για το συνδυασμό μιας πολιτικής πρόληψης, χρειάζεται δεδομένα τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν άλλου είδους προσεγγίσεις. Να βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα για να μπορούμε αργότερα ακριβώς, και ακριβώς. Να επέμβουμε. Τώρα, αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε αυτοκλειωμάς για να βοηθήσουμε την κατάσταση, έτσι και αυτό αφορά όλα τα θηγατρικά πρόσωπα του θηγατρικά νομικά πρόσωπα της Ένωσης, είναι να επενδύσουμε πολύ στην προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε δημιουργώντας με καλύτερα αποτελέσματα να μπορούμε να υποστηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα να βελτιώνουμε τη θέση του παραγωγού. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια. Θα μας δώσετε μερικά παραδείγματα και έπειτα να μας δώσει μερικά και ο κύριος Τούμπος. Να σας πω, φανταστείτε αν έχουμε διαθέσιμους, παράδειγμα, το νούμερο τυχαίο 100 τόνων μαστίχα, να μπορούσαμε να φτιάξουμε πολύ περισσότερα προϊόντα, τα οποία να έβρισκαν μαστίχα, τα οποία να έβρισκαν τη θέση του στην παγκόσμια αγορά, έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία που έχουν πάντα τα παραγόμενα προϊόντα, όντας μεγαλύτερα από την διανομή ή την εμπορική δραστηριότητα της πρώτης ύλης, είσαι πάντα σε πολύ καλύτερη θέση. Με τα προϊόντα πάντα είναι λίγο πιο εύκολη, έτσι. Μάλλον είναι πιο εύκολο να αντισταθμίσεις πιθανές απώλειες. Βέβαια, αυτό είναι μια πολιτική προσπάθεια που την έχουμε ξεκινήσει όλοι, έτσι, όλο το σύστημα της μαστίχας, όλη η αλυσίδα αξίας της μαστίχας. Εδώ και πολλά χρόνια αυτή η προσπάθεια γίνεται, έτσι, να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία που υπάρχει στη μαστίχα, στις χρήσεις, στις εφαρμογές της, έτσι ώστε τέτοια φαινόμενα όταν εμφανίζονται να ενδεχομένως λόγω των καλών αποτελεσμάτων που θα φέρνουν τα προϊόντα να αμβλύνουν τις επιπτώσεις από την απώλεια της πρωτογενής παραγωγής. Κύριε Τούμπο, όπως είπε ο κύριος Μανδάλης, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εδώ και πολύ καιρό. Έχετε να μας δώσετε κι εσείς μερικά παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν. Επίσης, η μαστίχα είναι και ένα προϊόν τόσο ιδιαίτερο που το χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, στην διατροφή μας, σε διάφορα ποτά, αποστάγματα, αλλά ακόμη και, και σε διάφορα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Ναι, το ευτύχημα είναι τα τελευταία χρόνια στο νησί έχουν φυτευτεί χιλιάδες μαστιχόδεντρα. Αποτέλεσμα αυτής της ευμάρειας στην οποία ζούμε και των επιτυχιών της μαστίχας. Αυτό θα μας δίνει τη δυνατότητα, παρά την κλιματική αλλαγή και τα επόμενα χρόνια, να προσδοκούμε μεγάλες παραγωγές, ακόμα πολύ μεγαλύτερες από αυτές. Βέβαια, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, ότι πρέπει να βάλουμε μέτρα στην καλλιέργεια, όπως είναι η αγρανάπαυση, όπως είναι η καλύτερη διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου. Εμείς τα εξετάζουμε και θεωρώ ότι μαζί με την εμπειρία των παραγωγών, οι οποίοι όλη μέρα είναι στο χωράφι, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε ολοκληρώσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να είμαστε το λιγότερο, όσο γίνεται πιο λιγότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους που έχουν να κάνουν με την υπερβολική ξηρασία ή με τις βροχές. Μόλις μας αναφέρατε και μερικές προσδοκίες της Ένωσης για τη μαστίχα τα επόμενα χρόνια, μια ακόμη ερώτηση και για τον κύριο Μανδάλα. Ποιες είναι οι μελλοντικές προσδοκίες με βάση και όλα τα ερευνητικά προγράμματα αλλά και τη συνδρομή πλέον που έχει το ερευνητικό κέντρο, μιας και βλέπουμε ότι ήρθε να ενισχύσει και την εξωστρέφεια αλλά και την καθετοποίηση της τεκμηρίωσης με ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται. Ναι, στόχος είναι η διεύρυνση των χρήσεων, των εφαρμογών, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας λόγω των νέων προϊόντων υψηλότερης αξίας, τα οποία θεωρούμε ότι θα εντάξουμε στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαχειριζόμαστε. Και βεβαίως, ειδικά το κέντρο έρευνας, ενδεχομένως στο μέλλον να μπορεί να μας δώσει και άλλες βοήθειες όσον αφορά στην κατανόηση τόσο των φυσικών φαινομένων που αφορούν την καλλιέργεια της μαστίχας, όσο και στην κατανόηση του δέντου. Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς της Ένωσης. Νομίζω η Ένωση μας παρών πρωτοπορεί όσον αφορά την κατανόηση του οικοσυστήματος που λέγεται μαστίχα. Αλλά όλα αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν ανθρώπους, θέλουν πόρους. Οπότε εργαζόμαστε για το μέλλον. Και αυτό που σίγουρα θα επιβεβαιώσετε και οι δύο είναι ότι είναι και βασικός πυλώνας της οικονομίας της ΧΥΟΥ. Κύριε Τούμπο, να μας πείτε πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή στο νησί ζουν από την μαστίχα και αν βλέπετε και νέους να επενδύουν σε αυτή την καλλιέργεια.
Ναι, την προηγούμενη σοδιά, δηλαδή 2023-2024, είχαμε 1.750 ενεργούς παραγωγούς. Να πάρουμε όμως υπόψη μας ότι η καριέρα της μαστίγας είναι μια οικοτεχνική δραστηριότητα. Από πίσω της, δηλαδή, βοηθάει όλη η οικογένεια. Γενικά, να σας πω ότι όλη η Νότια Αιχείος ασχολείται με τη μαστίχα. Είτε πρωτογενός ως καλλιεργητές, είτε δευτερογενός ως βοηθούν για το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και ως επαγγελματίες, οι οποίοι είτε έχουν γεωπονικά καταστήματα, είτε μια σειρά άλλων επιχειρήσεων. Η μαστίχα μαζί με την ναυτιλία είναι ο κύριοι πυλώνες του οικονομικού πυλώνες του νησιού. Και ως τέτοιοι, εμείς έχουμε την ευθύνη να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την οικονομική, τη δυναμική που φέρνει η οικονομία της μαστίχας στο νησί, για να διατηρήσουμε και την οικονομική και κοινωνική συνοχή που το νησί έχει ανάγκη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά ελκυστική, γιατί είναι μια παραγωγή που, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλά παράγωγα προϊόντα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξάγονται και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όπως είπατε και οι δύο, είναι και μια καλλιέργεια που είναι αρκετά δύσκολη και ως προς την συγκομιδή, αλλά και σε όλα τις τα στάδια. Γι' αυτό επιμένω στους νέους. Αν και εκείνοι θέλουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα και φυσικά σε αυτό το προϊόν. Ναι, έχουμε πολλούς νέους. Τελευταία πενταετία πάρα πολλούς νέους που έρχονται και ιδίως παιδιά, πέρα από τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και επιστρέφουν στο νησί, οι οποίοι ασχολούνται με την οικογενειακή εκμετάλλευση πλέον ως επαγγελματίες αγρότες, αλλά και παιδιά από τα χιώτες από τα αστικά κέντρα, οι οποίοι λόγω της μαστίχας έρχονται και μένουν στο νησί και δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια της μαστίχας. Αυτό είναι το παρήγορο και αυτό είναι και το εχέγγυο του μέλλοντος, ότι πλέον έχουμε μια ανανέωση της ανθρωπογεωγραφίας, με αποτέλεσμα οι προοπτικές και για την καλλιέργεια αλλά και για τις μεθόδους καλλιέργειας να έχουμε περισσότερη, πώς να το πω, να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Να είστε πιο αισιόδοξοι, πολύ σωστά. Κύριε Μανδάλα, την τελευταία φορά που τα είχαμε πει μέσα στο Skype, είχαμε αναφερθεί προφανώς στα εγγένεια του ερευνητικού κέντρου και μας είχατε πει ότι ένας στόχος είναι από εδώ και πέρα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ακαδημαϊκή κοινότητα, η έρευνα με την παραγωγή. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί? Εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ γρήγορο να γίνει κάτι τέτοιο, όμως νομίζω ότι όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή τους υπηρετούμε. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει ξεκινήσει. Το κέντρο μας έχει παραδώσει ήδη τα πρώτα νέα προϊόντα. Έχουν γίνει ήδη πρώτες πιλωτικές παραγωγές. Έχει εμπλακεί ήδη σε ερευνητικά έργα και προγράμματα. Άλλα είναι μικρά, άλλα είναι πολύ πιο μεγάλα. Άλλα έχουν με βαθύτερο χρονικό ορίζοντα. Έχουμε ήδη γύρω στα 6-7 διαφορετικά μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και με οργανισμούς εκτός Ελλάδος. Η στελέχωση, η πρώτη ομάδα, έτσι τέλος πάντων, έχει φτάσει στο κέντρο έρευνας, οπότε νομίζω ότι ένα χρόνο μετά είμαστε και εντός όλων των διαγραμμάτων και τις προσδοκίες υπηρετούμε με συνέπεια και υπάρχει εδώ και η βούληση των μετόχων, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η Ένωση Μας Παραγών, όπως είναι η Μεδιτέρ, όπως είναι οι άλλοι εταίροι που έχουν εισφέρει σημαντικά στην ίδια στο κέντρο μαστίχας, είναι παρόντες έτσι, για να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους για την συνέχιση. Κύριε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και για την φετινή χρονιά, ό,τι σώζεται, αλλά και για τις επόμενες και προφανώς να συνεχιστεί αυτή η υπέροχη συνεργασία που έχετε μεταξύ σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.